Αγαπητές συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα προσπαθήσω στη σύντομη παρέμβασή μου να φέρω στην προσοχή σας ορισμένες από τις πρόσφατες ε, αντιδραστικές, σε αντιδραστική κατεύθυνση αλλαγές που έχουμε, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε αποφάσεις ε, των Ευρωπαϊκών Σωμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως αυτές εντάσσονται συνολικότερα στον λεγόμενο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω οικοδομήθηκε με τη συνθήκη του Μάστριχτ, στάθηκε πάνω σε δύο πυλώνε που αποτελούν τα αντιλαϊκά θεμέλια του αντιδραστικού αυτού οικοδομήματο. Ο πρώτο πυλώνα είναι η Οικονομική Νομισματική Ένωση. Ο δεύτερο είναι ο λεγόμενο χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Σε αυτόν υπάγονται οι πολιτικέ σχετικά με του ελέγχου στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση, η δικαστική συνεργασία σε αστικέ υποθέσει. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει, και η αστυνομική συνεργασία. Ο εν λόγω χώρο αποδεικνύει το ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν μια διακρατική ένωση των μονοπωλίων, να παρεμβαίνει στου δικαστικού και αστυνομικού μηχανισμού των κρατών μελών, να εναρμονίζει, να, ομο να ομογενοποιεί το ποινικό δίκαιο στα κράτη-μέλη, να διαμορφώνει ενιαίου νομικού κανόνε στο επίπεδο τη καταστολή. Όμω όχι μόνο στο επίπεδο τη καταστολή. Το εναρμονισμένο ποινικό δίκαιο, η εναρμόνιση των νομικών κανόνων στου τομεί του αστικού και του εμπορικού δικαίου έχουν ουσιαστικό οικονομικό στόχο για τα μονοπόλια: να ενισχύσουν την ενιαία καπιταλιστική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, τη φτηνή, γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την πώληση υπηρεσιών και εμπορευμάτων, από την, ε, μέσω τη διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τη μεταφορά των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων των ομίλων από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τα συμφέροντά του. Αυτή η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκαίο συμπλήρωμα, αλλά και προπόθεση τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική τη, όπου τα ευρωενωσιακά όργανα και οι αστικέ κυβερνήσει σε όλα τα κράτη-μέλη έχουν εξαπολύσει μια πρωτοφανή σε αγριότητα επίθεση στην εργατική τάξη με στόχο τη μείωση τη τιμή τη, τη τιμή τη εργατική δύναμη. Έχει φέρει την ενίσχυση κατασταλτικών μηχανισμών που υπάρχουν, όπω η ευρωαστυνομία, έχει δημιουργήσει νέου, όπω είναι η Frontex, η νέα συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, με συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που ενδυναμώνουν τη συνεργασία των κατασταλτικών μηχανισμών και των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών τόσο μεταξύ του, όσο και με του αντίστοιχου μηχανισμού άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, κυρίω των ΗΠΑ. Ενισχύθηκε το νομικό προστάσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών, πράγμα που δημιουργεί το έδαφο για την ποινικοποίηση τη πολιτική και κοινωνική ριζοσπαστική δράση. Με κύρια αιχμή, βέβαια, την αντιμετώπιση τη λεγόμενη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, βάλτε το σε εισαγωγικά. Σχηματικά, τα μέτρα που προωθήθηκαν και προωθούνται θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε στι εξή κατηγορίε. Πρώτον, παρακολούθηση φακέλωμα προσωπικών δεδομένων πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα. Δεύτερον, ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών. Τρίτον, περιορισμό δικαιωμάτων και ελευθεριών ποινικοποίηση της κοινωνικής δράσης, τρομοκρατία. Σταχειολογώντας κάποια από τα μέτρα, κάνουμε την εξή αναφορά. Είναι η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρομοκρατία. Είναι βασική εχμή, ε, η βασική της εχμή είναι η πολιτική ενάντια της ριζοσπαστικοποίησης, που γεννάει την τρομοκρατία μέσα σε εισαγωγικά, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ακραίες και βίαιες ιδεολογίες. Αυτή Αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη νέα διάσταση τη λεγόμενη αντιτρομοκρατική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η νέα διάσταση, μέσα σε εισαγωγικά, θα αξιοποιηθεί παραπέρα για την ποινικοποίηση τη πολιτική και κοινωνική ριζοσπαστική δράση των εργαζομένων. Χρόνια τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απροκάλυπτα επιχειρεί να συνδέσει με την τρομοκρατία τι ριζοσπαστικέ ιδέε και δράση που στη συνείδηση των λαών ταυτίζονται με τα οράματα για την πάλη, για, και την πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη, για ριζικές αλλαγέ στην κοινωνία, την οικονομία και την εξουσία. Δεύτερον, ο νέο κανονισμό για την ευρωαστυνομία, ο οποίο την επανίδρυσε, εκνίσχυσε και διεύρυνε τον κατασταλτικό τη ρόλο. Επεμβαίνει πλέον στα κράτη-μέλη και έχει δικαίωμα να απαιτεί την κίνηση ποινικών διώξεων για έναν ευρύτατο αριθμό αδικημάτων. Γίνεται κέντρο φακελώματο και κόμβο ανταλλαγή τεράστια έκταση προσωπικών δεδομένων, μέχρι και για τι κοινωνικέ συναναστροφέ, ακόμη και για ιδιώτε. Όπω για παράδειγμα, με την, παρουσία, με την παρακολούθηση στο διαδίκτυο σε διασύνδεση με του επιχειρηματικού ομίλου του κλάδου. Διαθέτει ήδη μονάδα παρακολούθηση του διαδικτύου με πρόσχημα την αντιμετώπιση τη τρομοκρατική προπαγάνδα. Τρίτον, ξεχωρίζουμε τη σύσταση τη Ευρωεισαγγελία. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που στείνεται τώρα με αφορμή τι οικονομικέ απάτε. Θα αξιοποιηθεί όμω σε βάρο του εργατικού λαϊκού κινήματο, με τη δυνατότητα να διεξάγονται έρευνε, να, κατα... να καταδιώκονται και να ασκούνται ποινικέ διώξει. Η όρεξή του έχει ήδη ανοίξει. Σε συζητήσει και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ανακοίνωση τη Κομισιόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται ήδη η επέκταση τη Ευρωεισαγγελία και σε άλλου τομεί, όπω η τρομοκρατία, εντό και εκτό εισαγωγικών. Επόμενα, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Ένα παράδειγμα τη χρήση του ήδη το έχουμε δει, όπως όπω ήταν το αίτημα των Ιταλικών Αρχών για την έκδοση των τεσσάρων φοιτητών για δίωξή του με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, επειδή συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Μιλάνο στην Ιταλία. Έχουμε ακόμη την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα, η οποία είναι μια εντολή η οποία επιτρέπει τι μυστικέ έρευνε, την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγών. Τέλο, την οδηγία για το φακέλωμα των επιβατών με δημιουργία συστήματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλογή Δεδομένων Αεροπορικών πτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο εντό των κρατών μελών, όσο και προ τρίτε χώρε. Φίλε και φίλοι, κεντρική θέση στην κατασταλτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει η πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η αντιμεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχιστεί, όπω διαμορφώνεται με το νομοθετικό πακέτο για το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και το νέο κανονισμό Δουβλίνο 4. Κεντρικά στοιχεία αυτή τη πολιτική είναι η εξασφάλιση φτηνότερου εργατικού δυναμικού. Χωρί κανένα εργασιακό και κοινωνικό δικαίωμα, σε καθεστώ διαρκού ομοιρία. Σημαίνει καταστολή και διωγμό προσφύγων και μεταναστών, που θεωρούνται πλεονάζοντε με το χαρακτηρισμό του λαθρομετανάστη. Ένα τεράστιο πλέγμα μηχανισμών φακελώματο έχει ήδη στηθεί από την Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση με μία σειρά κανονισμού, όπω το Eurodac, που είναι μια τεράστια βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων κτλ. και άλλου υλικού, με το νέο πληροφοριακό σύστημα Σέγγεν. Μια τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για πληρέστερο φακέλωμα και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κατασταλτικών οργανισμών, με το νέο σύστημα θεωρήσεων και πληροφοριών θεώρηση για τι Βίζε, στο οποίο συλλέγονται το σύνολο των βιομετρικών δεδομένων όλων των υπηκών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή και ακόμη απλώ διέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα αφιαλτικό οπλοστάσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων με γιγάντωση των κατασταλτικών μηχανισμών και δραστική περιστολή των λαϊκών ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, χτύπημα σε βάρο του εργατικού λαϊκού κινήματο, έτσι ώστε να θωρακιστεί, να μείνει αλόβητη η εξουσία των μονοπωλίων. Η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένα έφορο έδαφο για την ανάπτυξη του ρατσισμού, τη ξενοφοβία, τη ακροδεξιά και του φασιστικού δηλητηρίου στα κράτη-μέλη τη. Είναι εκείνη ακριβώ που ενισχύει το οπλισμένο χέρι του σάπιο εκμεταλλευτικού συστήματο, αυτό αποδεικνύει το γεγονό ότι ο αντικομουνισμό αποτελεί κυρίαρχη ιδεολογία, συστατικό στοιχείο τη πολιτική τη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, χρηματοδότησε την ανέγερση και λειτουργία του λεγόμενου Σπιτιού τη Ευρωπαϊκή Ιστορία το 2017 με περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μουσείο, μέσα σε εισαγωγικά, του αντικομουνισμού, τη κατασυγκοφάντηση του σοσιαλισμού, που επιχειρεί να δηλητηριάσει τι νεανικέ συνειδήσει με τη συκοφάντηση. Τη διαγραφή τη προσφορά του σοσιαλισμού που οικοδομήθηκε, την παραχάραξη τη ιστορία. Η προπαγάνδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων των κομμάτων που τη στηρίζουν, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τι λοιπέ παραφιάδε, μπροστά στι ευρωεκλογέ, έχει στόχο να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη τη. Να προβάλλει τα ανύπαρκτα ωφέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη ζωή των εργαζομένων. Γίνεται προσπάθεια. Να προβληθούν στον αντίποδα δίθεν των ευρωσκεπτικιστών οι αξίε τη αλληλεγγύη, τη ασφάλεια και τη ειρήνη, μέσα σε εισαγωγικά. Όλη αυτή η προπαγάνδα έρχεται σε προκλητική αντίθεση με την ίδια την πύρα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, την αντιλαϊκή λέλαπα σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση: την καταστολή απέναντι στου πρόσφυγε, απέναντι στου μετανάστε, τον εγκλωβισμό του και τι απελάσει, του εμπεριαλιστικού πολέμου και επεμβάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των συμμάχων τη. Αγαπητέ φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, οι επικίνδυνε αυτέ εξελίξει επιβεβαιώνουν ακόμη πιο χαρακτηριστικά και με μεγαλύτερη έμφαση τη θέση του ΚΚΕ για τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό αλλά και αναλύωτο χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη διακρατική ένωση του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγικό αντίπαλο, είναι εχθρό των λαών. Η ψήφο στο ΚΚΕ σε όλε τι κάλπε είναι το πιο δυνατό όχι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συνάμα το πιο δυνατό ναι του λαού μα σε μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη Ευρώπη του σοσιαλισμού με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια του λαού. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.